κατεύθυνση, προς πάσα κατεύθυνση και προς αυτούς που κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Η τοποθέτηση της Προέδρου της Βουλής είναι ότι η λέξη λαθρομετανάστες, από όποιον και αν εκφέρεται, είναι ρατσιστική και πρέπει να αποφεύγεται, δεν πρέπει να διατυπώνεται εντός Βουλής. Όποιος κάνει ότι δεν καταλαβαίνει, προφανώς θέλει να ξεχάσουμε την πράξη νομοθετικού περιεχομένου με την οποία ιδρύθηκαν τα κέντρα κράτησης. Τρίτη παρατήρηση. Διακινείται και θα απαντήσω και θα διαψεύσω μόνο στο βαθμό που αφορά τη λειτουργία του Κοινοβουλίου και το πόσο ανοιχτό είναι ή δεν είναι το Κοινοβούλιο. Διακινείται μέσα από δημοσιεύματα, μέσα από ιστοσελίδες οι οποίες επιμένουν στην παραπληροφόρηση, διότι δεν μαθαίνουν από το πάθημά τους, ότι δήθεν ζήτησε αντιπροσωπεία των μεταλλορύχων να δει την πρόεδρο της Βουλής και δήθεν απερίφθη αυτό το αίτημά τους. Διευκρινίζω λοιπόν ότι εζήτησε μία αντιπροσωπεία πράγματι αποτελούμενη από τρία άτομα να δουν την πρόεδρο της Βουλής. Τους ενημέρωσε το γραφείο μου ότι βεβαίως μπορούν να δουν την πρόεδρο της Βουλής, μόνο που εκείνη την ώρα διεξαγόταν η διάσκεψη των προέδρων στην οποία συμμετείχαμε. Τους ζητήθηκε να αναμείνουν, είπαν ότι δεν μπορούν να αναμείνουν σήμερα και θα επανέλθουν αύριο. Αυτά για εκείνους που επιμένουν να λειτουργούν ως μονταζιέρα. Η δε πολιτική της Βουλής σε σχέση με τα συλλαλητήρια, σε σχέση με τα κινήματα και σε σχέση με τους πολίτες γενικά, όποιοι και αν είναι αυτοί, είναι η πρακτική της ανοιχτής Βουλής. Γι' αυτό και ανοίξαμε τη Βουλή και δέχθηκα το αντιφασιστικό συλλαλητήριο πριν από 2 μήνες. Ανοίξαμε τη Βουλή την ημέρα κατά του ρατσισμού, 21 Μαρτίου, και δέχθηκα όλες τις μεταναστευτικές κοινότητες και μάλιστα στην αίθουσα Γερουσίας κάναμε και μία ζωντανή συζήτηση που και αυτή ενόχλησε και ανοίγουμε την πόρτα της Βουλής στην κοινωνία και σε όλους. Κατά τον ίδιο τρόπο άνοιξε η πύλη της Βουλής το πρωί σε εκείνους τους συγγενείς θυμάτων τρομοκρατικών επιθέσεων που θέλησαν να μοιράσουν υλικό και να διαμαρτυρηθούν για το νομοσχέδιο. Άνοιξε η πύλη της Βουλής και πραγματοποίησαν αυτήν την διαμαρτυρία και αυτήν την άσκηση συνταγματικών δικαιωμάτων. Νομίζω ότι θα πρέπει λίγο όλοι να εκπαιδευτούμε σε περισσότερη δημοκρατία και να μην ενοχλούμαστε, γιατί αυτά που όταν κάποιοι τα ασκούν μπορεί να αισθανόμαστε καταπιεζόμενοι, όταν εμείς τα ασκούμε αισθανόμαστε ότι απελευθερωνόμαστε. Λοιπόν, έχετε το λόγο για 2 λεπτά. 1 λεπτό. Πληροφορήθηκα, κυρία Πρόεδρε, ότι κάνατε κάποια επίπληξη σε συναδέλφους, διότι χρησιμοποιούν τον όρο λαθρομετανάστες. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι σε αυτή την αίθουσα λογοκρισία δεν δεχόμαστε. Και πάντως όχι από εσάς. Οι συνάδελφοι έχουν το δικαίωμα να εκφράζονται ελεύθερα και να χρησιμοποιούν τους όρους που θεωρούν πιο κατάλληλους. Όταν θα παρακαλούσα τέτοιες παρενέσεις στο σώμα, να τις αποφεύγετε από εδώ και στο εξής, ξεφεύγουν κατά πολύ των αρμοδιοτήτων σας. Δεύτερον, αναφέρατε ότι δεν μπορέσατε να δείτε μία αποστολή, μία εκπροσώπηση των εργαζόμενων στις κουριές που ζήτησαν να σας συναντήσουν επειδή την ίδια ώρα συνεδρίαζε η διάσκεψη των Προέδρων. Έτυχε να τους συναντήσω εγώ την ώρα που μπαίναν στη Βουλή, ήταν ακριβώς 3:15. Επειδή συμμετέχω στη διάσκεψη των Προέδρων, θα σας παρακαλούσα την επόμενη φορά να είστε λίγο πιο ακριβείς. Φαίνεται ότι ζήτησαν να σας δουν πριν από μένα, γιατί εμένα ζήτησαν να με δουν, κύριε Μητσοτάκη, στις 5. Το μόνο που έχω να πω σε σχέση με την παρατήρηση ότι η λέξη λαθρομετανάστες εντάσσεται στην ελευθερία έκφρασης, το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι ελέγχεται αυτή σας η άποψη κυρίως από τις εκθέσεις του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, του κυρίου Νίλς Μουζνιέξ, ο οποίος για τέτοιες αναφορές δυστυχώς αξιωματούχων της κυβερνήσεώς σας έχει διαλάβει
πολύ πολύ επιβαρυντικά σχόλια και συμπεράσματα για τη χώρα μας. Θα σας πρότεινα να μην επιμείνετε σε αυτό, έχετε βεβαίως το δικαίωμα. Κατά δεύτερον θα ήθελα να σας πω ότι η δική μου ενημέρωση είναι ότι οι άνθρωποι που ζήτησαν σήμερα να με δουν στις 5, σας είπα προφανώς εσάς σας θέλησαν νωρίτερα, αλλά εμένα με ζήτησαν στις 5, θα επανέλθουν αύριο και θα τους συναντήσω. Αυτή την ενημέρωση έχω, εκτός αν εσείς έχετε κάποια άλλη ενημέρωση. Το τρίτο, σε σχέση με το δικαίωμα εκείνων που διαδηλώνουν στα σκαλιά του Περιστηλίου. Σήμερα διαδήλωσαν στα σκαλιά του Περιστηλίου και ειδικότερα μοίρασαν υλικό 10 άνθρωποι, η κυρία Δέσποινα Ανδρουλιδάκη, η κυρία Αλεξία Μπακογιάννη, η κυρία Ειρήνη Μονφεράτου, ο κύριος Γιώργος Μονφεράτος, η κυρία Σταυρούλα Αξαρλιάν, ο κύριος Νικόλαος Περατικός, ο κύριος Μιχαήλ Περατικός, η κυρία Μαρίνα Βρανοπούλου, ο κύριος Δημήτριος Βρανόπουλος και ο κύριος Τέλειος Κίλιας. Επομένως, κύριε Μητσοτάκη, άσκησαν και αυτοί ένα συνταγματικό δικαίωμα. Νομίζω, τώρα τι θέλετε, να πείτε ότι δώσατε άδεια για τα θεωρία, πείτε το παρακαλώ. Δεν αμφισβητείτε. Ήταν προσκεκλημένοι για τα θεωρία, πραγματοποίησαν όμως και μία διαδήλωση. Ελάτε κύριε Μητσοτάκη, λοιπόν, νομίζω ότι έχουν όλα αποκαλυφθεί και ουδέν κρυπτών υπό τον ήλιον και μπορούμε να μνημονεύσουμε και πολλούς άλλους στίχους άμα θέλετε.